Σήμερα σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιούνται συμβολικές διαμαρτυρίες των εργατικών σωματείων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί θέλουμε μέσα στις συνθήκες της πανδημίας να δείξουμε ότι μένουμε δυνατοί και χωρίς όμως να κλείνουμε το στόμα μας. Η σημερινή διαμαρτυρία εδώ έχει να κάνει με το πολυνομοσχέδιο που κατέβασε η κυβέρνηση και αυτές τις μέρες βρίσκεται σε διαβούλευση. Αυτή την σημερινή κινητοποίηση τη στηρίζει και το τοπικό και η τοπική ΑΕΛΜΕ Εύρου, γιατί ακριβώς θέλουμε να πάρουμε θέση για αυτό το πολυνομοσχέδιο. Πρέπει να πούμε ότι οι συνθήκες μέσα στις οποίες έρχεται δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να περάσει σοβαρές αλλαγές που θα χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και κατ' επέκταση και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών. Είμαστε συνηθισμένοι από τέτοιες ενέργειες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις περάσαν αλλαγές και Πάσχα και Χριστούγεννα και καλοκαίρι, όμως αυτή το τερμάτισε το κοντέρ. Και αυτό γιατί δεν μπορούμε να δράσουμε, να κάνουμε συνελεύσεις και να ενημερωθεί, όχι να ενημερωθούν μόνο οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές. Τι περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο από ό,τι φαίνεται την επόμενη εβδομάδα θα πάει για ψήφιση στη Βουλή. Περιλαμβάνει πρώτα και κύρια αλλαγές στο δημοτικό, αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών στο δημοτικό και στα νηπιαγωγεία. Μπαίνει η Τράπεζα Θεμάτων στο Λύκειο και γίνεται ακόμα χειρότερος εξεταστικός μαραθώνιος το Λύκειο για την απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου και όποιος αντέξει, όπως το καταλαβαίνετε, ψυχολογικά και οικονομικά. Επίσης μπαίνει, έχουμε μια πολύ αρνητική εξέλιξη, μπαίνει όριο ηλικίας τα 17 χρόνια για την εγγραφή των μαθητών στα ΕΠΑΛ. Φαίνεται ότι χιλιάδες μαθητές δεν θα μπορούν να φοιτήσουν ξανά για δεύτερη ειδικότητα στα ΕΠΑΛ ή από τα γενικά λύκεια να πάνε για ειδικότητα στα ΕΠΑΛ. Ανοίγει ο δρόμος ουσιαστικά για την φτηνή κατάρτιση ή και για την κατάρτιση, ας το πούμε, κύρια στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Φτιάχνονται εργαστήρια δεξιοτήτων, γιατί αυτό τελικά που τους ενδιαφέρει δεν είναι η γνώση αλλά οι δεξιότητες, αντί ουσιαστικά να ασχοληθούμε με αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων και των βιβλίων που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Μπαίνουν πρότυπα, ίδρυση νέων προτύπων και πειραματικών. Τιμωρούνται οι αναπληρωτές για μια ακόμη φορά, αυτοί που κοντεύουν 20ετία ορισμένοι προϋπηρεσίες να γυρνάνε από την μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Τιμωρούνται με, αν δεν δεχτούν το διορισμό τους, να βγουν από τους καταλόγους. Συνολικά έχουμε ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σχολείο. Είναι πολλές οι αρνητικές αλλαγές, θα τις συζητήσουμε και το επόμενο διάστημα, όμως το βασικό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι χρειάζεται αγώνες και από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς και από τους μαθητές. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση νομοθετεί, θέλει να νομοθετήσει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έχοντας στο μυαλό της όχι στο σήμερα, αλλά στο αύριο και στο μετά. Και βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία για να περάσει ένα τέτοιο νομοθέτημα. Εμείς ζητούμε να μην κατατεθεί στη Βουλή και δηλώνουμε ότι θα αντιταχθούμε σε αυτό με όσα μέσα διαθέτουμε, γιατί τα καλά λόγια που λέει τάχα το Υπουργείο Παιδείας αποδεικνύονται πάρα πολύ υποκριτικά απέναντι στους εκπαιδευτικούς που τώρα 1,5 κοντά 2 μήνες είναι νύχτα μέρα πάνω σε έναν υπολογιστή και στα τηλέφωνα και στα μέλη για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, να στηρίξουν πρώτα και κύρια τους μαθητές τους και να κάνουν ό,τι μπορούν από το μάθημα.